αξιόπιστη. Φέρατε προμελετημένα το μνημόνιο, χωρίς καμία διαπραγμάτευση και με τις επιλογές σας καταρακώσατε την οικονομία. Επιβάλλατε αποφάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα λουκέτα στην αγορά, ανεργία, φτώχεια, απόγνωση και κατάθλιψη. Εξοντώσατε φορολογικά και μισθολογικά χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, πολύτεγνους, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και δείχνετε την έξοδο σε χιλιάδες υπαλλήλους και εργαζόμενους. Αποτύχατε στον τομέα της παιδείας, της υγείας, της αγροτικής ανάπτυξης, της δημόσιας ασφάλειας, της περιφερειακής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, της δημόσιας διοίκησης και διαλύσατε το κοινωνικό κράτος. Σταματήσατε κάθε έργο υποδομής που θα μπορούσε να δώσει ανάσα ανάπτυξη στην περιφέρεια. Και έρχεστε τώρα, τελείως ευνηδιαστικά, σε μια τυχοδιοκτική απόφαση, θέλοντας να αγοράσετε πολιτικό χρόνο και αφού διασύρετε την Ελλάδα διεθνώς, να θέσετε το δίλημα στον ελληνικό λαό. Πρώτα ναι ή όχι στη Δανειακή Σύμβαση, όπως διαλαλούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και οι υπουργοί σας, πράγμα που δεν αποδέχθηκαν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, και μετά ναι ή όχι στο ευρώ. Πλήρης δηλαδή εξευτελισμός, αλλά και το χειρότερο, αναξιοπιστία στους εταίρους μας και αυτοκτονία της χώρας. Ποιοι λοιπόν είστε εσείς που με τη σχιζοφρενή πολιτική σας σέρνετε τη χώρα μας στην απόλυτη καταστροφή? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός, παρότι περνά το δικό του Γολγοθά, με όλες αυτές τις θυσίες που υφίσταται από τις πολιτικές σας επιλογές και διακατέχεται από αισθήματα απόγνωσης, ανασφάλειας και δικαιολογημένης οργής, έδειξε μεγάλη αντοχή και ανοχή. Έχει όμως πλέον εξαντληθεί. Βλέπει να καταστρέφεται το μέλλον το δικό του, αλλά και το παιδιό του. Των νέων παιδιών που νιώθουν ότι γκρεμίζονται τα όνειρά τους και θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους που αγαπούν για να βρουν δουλειά και να ζήσουν. Με αυτόν τον κόσμο που είναι υπερήφανος, έχει αξιοπρέπεια και νιώθει τώρα ότι έχει προδοθεί, έχει ταπεινωθεί, μην παίζετε άλλο μαζί του. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δεν αξίζει αυτή την τύχη. Έχετε πέσει πλέον έξω σε όλα. Αυτή η πολιτική αποτελεί πλέον το πρόβλημα, όχι τη λύση. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική, πρέπει χώρα, να ολοκληρώσετε. Θα καταστραφεί. Και επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε εσείς την πολιτική κατεύθυνση της χώρας, προχωρήστε σε σχηματισμό προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης, όπως πρότεινε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, η οποία μετά θα προκηρύξει εκλογές. Αυτό θα είναι λύτρωση για όλους. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Πέλλας, κύριος Γεώργιος Χαρασμάνης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο πίσω κι αν ανατρέξουμε, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν θα βρούμε προηγούμενο, έστω και κατά προσέγγιση, ανάλογο με την εγκληματική ανευθυνότητα, την απίστευτη ανικανότητα και την τυχοδιοκτική πολιτική που επέδειξε τα τελευταία δύο χρόνια ο κύριος Παπανδρέου. Πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που μέσα στους 24 μήνες της θητείας του πολιτεύονται με πρακτική του υιοθετούμε και εφαρμόζουμε σήμερα όσα μέχρι χθες θεωρούσαμε καταστροφικά για τον τόπο. Διέσυρε διεθνώς την Ελλάδα, καταγγέλλοντάς την ως χώρα διεφθαρμένων. Την προσομοίωσαν με Τιτανικό που πλέει προς αναπόφευκτο ναυάγιο. Αποκήρυσαν με τα δελιγμίας το επάρατο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διερίγνυαν τα ημάτια τους σε οποιαδήποτε αναφορά για ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους, την οποία χαρακτήριζαν ως ολέθρια για τους Έλληνες. Και είναι αυτοί που και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέφυγαν και μάλιστα χωρίς στοιχειώδη προετοιμασία ή διαπραγμάτευση και την αναδιάρθρωση παρουσιάζουν σήμερα ως πανάκια για τη σωτηρία της χώρας. Με το σύνθημα που έχει γίνει πια ανέκδοτο, λεφτά υπάρχουν, υφάρπαξαν την ψήφο του λαού. Και μέσα σε μόλις δύο χρόνια κατάφεραν να βυθίσουν τη χώρα στη βαθύτερη οικονομική κρίση που γνώρισε ποτέ. Ουδής μπορούσε να φανταστεί,
διότι όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας, μπορεί να είχαμε υψηλό δημόσιο χρέος, αλλά ήταν διαχειρίσιμο. Αυτό το καταφέρναμε γιατί δανειζόμασταν από τις αγορές με επιτόκιο που υπερεύαινε μόλις κατά 1,5% το επιτόκιο με το οποίο δανείζονταν το πανίσχυρο γερμανικό δημόσιο. Ασφαλώς είχαμε εκτροχιασμό του ερήματος, για το οποίο όμως ευθύνεται και το ΠΑΣΟΚ. Διότι με την ανεύθυνη εκβιαστική αντιπολιτευτική του τακτική εξανάγκασε την κυβέρνηση Καραμαλή να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. Αλλά και πέραν τούτο, ήταν βέβαιο ότι με την κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική το έλλειμμα θα μπορούσε να είχε κυθασευτεί, αν όχι μέσα στο 2009, οπωσδήποτε πάντως μέσα στη διετία 2010-2011. Σήμερα δηλαδή δεν θα βρισκόμασταν σε αυτό το μαύρο χάλι που μας έχουν οδηγήσει ο κ. Παπανδρέου και η κυβέρνησή του. Στο αδιέξοδο, με πρωτοφανή σε έκταση ύφεση. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τις άγριες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, τη βάρβαρη φορολογία και τα χαράτσια για τα οποία έχουμε χάσει το μέτρημα και το λογαριασμό, τα καθημερινά λουκέτα και το βούλιαγμα της αγοράς, τις απολύσεις και την ανεργία, τον εμπεγμό και τις δύσκολες μέρες που περνούν οι Έλληνες αγρότες ή τη μεγάλη μείωση της φοροδοτικής δυνατότητας με συνέπεια τα δημόσια έσοδα αντί να αυξάνονται να πέφτουν συνεχώς. Μας λένε τώρα ότι το 2020 το τερατέδες δημόσιο χρέος θα επανέλθει στα επίπεδα του 2009 στο 120% του ΑΕΠ. Δηλαδή, σε 9 χρόνια από σήμερα θα καταλήξουμε στην κατάσταση που βρισκόμασταν πριν από 3 χρόνια. Αυτό κι αν είναι κατόρθωμα, κύριε Παπανδρέου και κύριε Υπουργέ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο σήμερα και στην πιο πρόσφατη επιτυχία του Πρωθυπουργού μας. Στα τραγραφικά, με την ανακοίνωση δημοψηφίσματος και στο νέο αλλά και πιο επικίνδυνο διεθνή διασυρμό της χώρας. Βγαίνει καταρχήν ο κύριος Παπανδρέου και εξαγγέλει δημοψήφισμα με ερώτημα την έγκριση ή όχι από το λαό της Δανειακής Σύμβασης. Και μέσα σε 48 ώρες από τις Κάνες μας ανακοινώνει ότι έχει αλλάξει γνώμη. Όλοι φανταζόμαστε το γιατί και το πώς. Και ότι το δημοψήφισμα θα έχει ως ερώτημα αν θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ. Θα μας ρωτήσει δηλαδή αν θέλουμε να παραμείνουμε μέσα στην τροχιά της ευρωπαϊκής προοπτικής ή να γυρίσουμε σε ένα σύγχρονο νέο είδος τριτοκοσμικής μιζέριας. Το τι θέλει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού ήταν και είναι γνωστό ως αυτονόητο χωρίς δημοψήφισμα. Εκείνο που παίζεται είναι ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες αυτού του τελευταίου κρούσματος ανευθυνότητας και αναξιοπιστίας. Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο ο διασυρμός και η χλέβη, είναι η οργύλη καθολική διεθνής αντίδραση και καταγραφή που απειλεί να καταστήσει τη χώρα μας μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη. Όταν όλες οι άλλες χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, εισπράττουν τα εύσημα των κοινοτικών μας εταίρων. Είναι ο κίνδυνος να διακυβευθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πολιτικής σοβαρότητας έχει βάλει αρκετές φορές πλάτη στη σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε στηρίξει επιλογές της που κρίναμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση που εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Κάτι που οδέποτε έπραξε το ΠΑΣΟΚ όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Όμως, ως εδώ, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του είναι πλέον επικίνδυνη για τη χώρα, η οποία βρίσκεται μπροστά σε δραματικά αδιέξοδα. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό που είπε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι στη ζωή των εθνών υπάρχουν κρίσεις οι οποίες μπορούν να μεταβληθούν σε εθνική αναγέννηση. Εμείς θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο Αντώνης ο Σαμαράς, ότι η Ελλάδα έχει αστήρευτες δυνάμεις, ότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, όταν είναι σωστά οργανωμένοι, όταν κάνουν σωστά προσπάθεια, όταν είναι αποφασιστικοί, μπορούν να πετυχαίνουν μεγάλους υψηλούς στόχους. Μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Η Ελλάδα, αναμφίβολα, χρειάζεται αυτή τη στιγμή προσφυγή στις κάλπες. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση υπό τη στιβαρή ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θα τη στελεχώσει με πρόσωπα άφθαρτα, αποτελεσματικά, καταξιωμένα στην κοινωνία, έμπειρα και ικανά για να ξαναδώσουν τη χαμένη αξιοπιστία, την πολιτική σοβαρότητα και να οδηγήσουν τη χώρα σε μια πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 44 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Καστριτσίου Αχαΐας. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Συνεχίζουμε με την βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ηρώδιώτη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τι να μην κανείς, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, σήμερα σε αυτήν την αίθουσα. Η κυβέρνηση δεν υπάρχει πια και δικαίως δεν υπάρχει. Είναι η πιο μισητή κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από τη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Και αυτό λόγω της πολιτικής της και των επιλογών της για το μνημόνιο, για την παιδεία, για την υγεία, για το περιβάλλον, για το δημόσιο πλούτο. Και αυτοί που υπηρέτησαν αυτές τις πολιτικές δικαίως έχουν ήδη εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη. Νιώθω πως δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για όλα αυτά που εξήγηλε χθες ο Υπουργός περί δημοψηφίσματος. Έγινε αυτό που θα μπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να προσπαθήσει να εκβιάσει τους πολίτες με κάθε τρόπο ώστε να παραμείνει στην εξουσία. Και η ευθύνη είναι φυσικά συλλογική ευθύνη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και όλων αυτών που ψήφισαν τις επιλογές αυτές μέχρι σήμερα. Προκαλεί πραγματικά ναυτία η προσπάθεια να βγάλουν κάποιες και κάποιοι την ουρά τους απ' έξω και να μας πούν ότι δεν ευθύνονται το ίδιο. Δεν αγοράζουμε, αγαπητές κυρίες και κύριοι βουλευτές και υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Δεν αγοράζουμε αυτό που πάτε να μας πουλήσετε. Η κυβέρνηση γνωρίζετε καλά ότι πρέπει να φύγει και να γίνουν εκλογές. Και ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι εκλογές αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτικές. Η κρίση, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, όπως έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλές φορές και όπως πλέον είναι ηλίου φαϊνότερων, είναι μια δομική, είναι μια συστημική κρίση. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, δεν υπάρχουν και αμυγούς εθνικές λύσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν διλήμματα του τύπου ευρώ ή δραχμή. Το πρόβλημα δεν είναι το νόμισμα, αλλά το ποιος το ηγείται, ποιος παίρνει τις αποφάσεις και προς ποια κατεύθυνση. Προσωρινά ηγούνται οι δυνάμεις του κεφαλαίου και οι τράπεζες, που οι επιλογές τους προκειμένου να αυξάνουν συνεχώς τα κέρδη τους είναι καταστροφικές για τις κοινωνίες. Το πρόβλημα είναι συστηματικό, του καπιταλισμού δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με την τόπια εκδοχή των αντιπροσώπων του κεφαλαίου, των εκάστοτε δηλαδή κυβερνήσεων του δικοματισμού. Η χώρα μας για μια σειρά λόγους αποτέλεσε την κερκόπορτα για να προχωρήσουν οι συμφωνίες ως προς την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τους μηχανισμούς της λεγόμενης συνθήκης, της λεγόμενης στήριξης μάλλον, τη χρηματοδότηση των τραπεζών και εν τέλει το μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μια αναλώσιμη για τις ηγεσίες της Ευρωζώνης κυβέρνηση. Αφού έκανε τη δουλειά για την οποία τη στήριξαν και την κράτησαν με το ζόρι στην εξουσία, προχωρούν στο επόμενο βήμα να περάσουν τη Δανειακή Σύμβαση μια κυβέρνηση των κομμάτων του Μνημονίου για να αντιμετωπιστεί δίθεν το χρέος. Εμείς γνωρίζουμε και έχουμε εγκαίρως αποκαλύψει το συνολικό σχέδιο και ξέρουμε ότι το δημόσιο χρέος δεν υπήρξε ποτέ το πραγματικό πρόβλημα για τη χώρα. Το έχουμε πει σε πολλούς τόνους, διάφορες φορές, με διάφορες ευκαιρίες. Το χρέος είναι το μέσο για την προώθηση της ατζέντας του μνημονίου που ήταν προφασισμένο για την Ελλάδα. Και το μνημόνιο είχε εξ αρχής βασική προϋπόθεση στο κούραμα. Ήταν σαφές και προφανές ότι τα μέτρα δεν έβγαιναν. Τα ερωτήματα γιατί δεν έγινε από την αρχή κούρεμα έχουν εύκολη απάντηση για όσους θέλουν να δουν. Δεν έγινε από την αρχή για να υλοποιηθούν οι όροι του μνημονίου και η ισοπαίδωση εργατικών εισοδημάτων και δικαιωμάτων, τα οποία έπρεπε να περάσουν με τους γνωστούς εκβιασμούς, χωρίς μείζονες αντιδράσεις για να σωθεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτό είναι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι φιλολογίες της εξουσίας για να μπερδέψουν και να κορδέψουν τους πολίτες. Εμείς όμως, η αριστερά, είμαστε από την άλλη πλευρά. Την πλευρά των εργαζομένων, την πλευρά των ανέργων, την πλευρά των νέων, των φτωχών, της κοινωνίας που πλήττεται όλο και πιο βία από αυτές τις έξω από κάθε κόσμιο χαρακτηρισμό επιλογές. Η αριστερά πολιτικά και ενωτικά, μαζί με τον λαό, τα κινήματα, τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, είναι η μόνη διέξοδος που διασφαλίζει τα ανισφέροντα της κοινωνίας αυτής και, τον δημόσιο πλούτο. Αυτή η συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης που αφορά τη Βουλή και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μάλλον ήδη έχει κριθεί ως προς την κυβέρνηση Παπανδρέου. Έχει κριθεί όμως αν αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Πιστεύουμε πως με όποιο πρόσωπο αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί
Γιατί σημαίνει ναι στη Διανοιακή Σύμβαση, ναι στο μνημόνιο που την ακολουθεί, ναι στα επαχθέστερα όλων μέτρα που θα ζητηθούν. Σημαίνει ασιατοποίηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Νότου, που τόσο τη θέλει η Γερμανία και διάφοροι απανταχού επιχειρηματίες. Σημαίνει φόβο και σημαίνει αυταρχισμό. Και δυστυχώς αυτή η πολιτική δεν είναι θέμα προσώπων. Τη στηρίζουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής πλην της αριστεράς. Τη στηρίζουν δηλαδή όλες τις εκδοχές του νεοφιλελευθερισμού, είτε ονομάζεται Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Λάος που έχει ψηφίσει εξάλλου και όλες τις επιλογές της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, θα έχετε προσέξει, και σας το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν είναι και τόσο κρυφό, που ζητήσατε ψήφο εμπιστοσύνης, ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα, ένα παράθυρο στο μέλλον. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι η συμμετοχή της κοινωνίας, ενσώματη, σε πλατείες και δρόμους, σε απεργίες, σε πορείες, σε ενεργή διεκδίκηση, ενάντια σε όλα αυτά τα σχέδια του κεφαλαίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συμμετοχή που ανατρέπει δηλαδή αυτή την καθιστική ατάξη, αυτή του νεοφιλελευθερισμού. Τώρα, ο κλειός φύγει ακόμη περισσότερο και ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η επιλογή σας, ήρθε η ώρα της ανατροπής, κύριε. Η ανατροπή γίνεται στους δρόμους, όπως πολύ καλά έχετε διαπιστώσει. Ήρθε η ώρα της συμμετοχής για την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Της συμμετοχής και όχι της ανάθεσης σε κόμματα αν λευκό. Ήρθε η ώρα να αποφασίσει ο λαός για το μέλλον του και όχι οι σωτήρες του. Ήρθε η ώρα του τέλους της επανάπαυσης ότι κάποιος άλλος θα κάνει τα πράγματα για μας. Κανείς δεν θα κάνει τα πράγματα για μας. Τη χειραφέτηση και την αξιοπρέπεια κανένας δεν τη χαρίζει. Και την κατακτούν μόνοι τους οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Πριν δύο χρόνια, αυτά που λέω θα χαρακτηρίζονταν όπως πάντα σαν ουτοπίες αριστεράς, σαν ανεφάρμοστα πράγματα. Τώρα όμως ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό το σύστημα πρέπει να τελειώνει. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να τελειώνει γιατί πρέπει να σωθούν οι κοινωνίες. Πρέπει να σωθούν οι νέοι, πρέπει να σωθεί το περιβάλλον, πρέπει να επιβαρύσουν οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί και οι τράπεζες. Πρέπει να υπάρξει δημοκρατία και δικαιοσύνη. Τα πράγματα φυσικά δεν θα γίνουν αυτόματα, ούτε εύκολα. Αλλά ένας νέος δρόμος προς την κοινωνική χειραφέτηση έχει ανοίξει. Ο παλιός κόσμος πέθανε και ο καινούριος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί, όπως έλεγε και ένας φιλόσοφος. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Σπύρος Χαλβατζής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στη σημερινή κατάσταση, το κύριο για τους εργαζόμενους, για το λαό, είναι να προσανατολίζονται σταθερά ενάντια στους στόχους και τις επιδιώξεις της άρχουσας τάξης. Να αντισταθεί, να καταδικάσει και να απορρίψει τους εκβιασμούς της αστικής τάξης. Με τον αγώνα και την πάλη του, να ανατρέψει αυτές τις εκβιαστικές επιχειρήσεις. Να συνεχίσει γενικότερα την πάλη του ενάντια στην εφαρμοζόμενη πολιτική, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων και για την ανατροπή της. Να αξιοποιήσει και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η αστική τάξη και στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, που δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι δυσκολίες οφείλονται και στο γεγονός ότι εδώ υπάρχει ένα ισχυρό ταξικά προσανατολισμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, το οποίο αντιπαλεύει μαχητικά όχι μόνο τις ολέθριες συνέπειες για τους εργαζόμενους από το μνημόνιο και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα αυτό το κίνημα βάζει πλώρη για την ανατροπή συνολικά της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής, για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη συγκρότηση ενός λαϊκού μετόπου που θα ανατρέψει αυτό το σύστημα. Ασφαλώς, η κατάσταση σήμερα είναι άλλη από τη χθεσινή, ίσως και από την πρωινή. Δρομολογούνται οι κυβερνητικές αλλαγές. Το κύριο για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι τι συμφέρει στους εργαζόμενους, τι συμφέρει στο λαό. Όποιες αλλαγές και να γίνουν στο ΠΑΣΟΚ ή με το σχηματισμό κυβέρνησης λεγόμενης εθνικής σωτηρίας, ο λαός, οι εργαζόμενοι θα χάσουν. Μια κοινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και άλλων προθήμων, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πιο σκληρή, πιο ανελαίτη και θα επιτίθεται με πιο βάρβαρα μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους, στο λαό και στα δικαιώματά τους. Διερήγνυαν τα ημάτια τους στελέχη της κυβέρνησης, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άλλοι βουλευτές ενάντια στους τραπεζίτες. Και κατά πώς λένε οι τελευταίες ειδήσεις, πολύ σύντομα ίσως να ψηφίσετε έναν κεντρικό τραπεζίτη για πρωθυπουργό. Δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα πολιτικής.
και η πολιτική η οποία ακολουθείται είναι αντεργατική, αντιλαϊκή, αντικοινωνική. Το σύνθημα λοιπόν, κάτω η κυβέρνηση, κάτω τα κόμματα της πλουτοκρατίας, αποκτά επικαιρότητα και αναγκαιότητα για το λαό. Διότι το κύριο που βλέπουν και επιδιώκουν τα αστικά κόμματα είναι να ανακοπεί η λαϊκή χειραφέτηση, να εκτονωθεί η λαϊκή αγανάκτηση, να καλλιεργηθούν ψεύτικες ελπίδες. Θέλετε να τσακίσετε το ανερχόμενο λαϊκό κίνημα. Ο λαός με την πάλη του να απορρίψει κάθε προσπάθεια των αστών πολιτικών να διαμορφώσουν σχήματα της λεγόμενης εθνικής συνεννόησης. Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί έχουν ένα βασικό στόχο και αυτός είναι ο σφαγιασμός του λαού και των δικαιωμάτων του. Εδώ πρωτοστατεί το ευρωενωσιακό κεφάλαιο, μαζί του και το ελληνικό. Έχουμε ένα προκλητικότατο εκβιασμό εναντίον των εργαζομένων όλου του λαού με το δημοψήφισμα. Σε αυτόν τον εκβιασμό συμμετέχει ολόκληρος ο ευρωενωσιακός μηχανισμός. Τι δείχνει όλη αυτή η επιχείρηση? Δείχνει και επιβεβαιώνει το αποκρουστικό πρόσωπο της λυκοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μόνοι τους? Όχι. Είναι ενωμένοι. Και τα αστικά κόμματα, ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε ό,τι αφορά το τσάκισμα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, είναι μαζί τους. Εδώ και 18 μήνες, ο ένας εκβιασμός ακολουθεί τον άλλο. Ο ένας είναι πιο σκληρός, πιο ομός από τον προηγούμενο. Η Νέα Δημοκρατία αποδέχεται την Δανειακή Σύμβαση. Τι δείχνει, τι αποκαλύπτει αυτό το γεγονός? Δείχνει την υποκρισία και για την μη ψήφιση του μνημονίου, αλλά αποκαλύπτει, πέρα από ωραία λόγια και φιλολαϊκά σε ορισμένες περιπτώσεις, δείχνει ένα πρόσωπο πραγματικό, ότι είναι ένα κόμμα της πλουτοκρατίας. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, βιώνουν τη βαθιά συντονισμένη καπιταλιστική οικονομική κρίση. Ζει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία, ζει αυτές τις βαθύτατες ολέθριες συνέπειες καπιταλιστικής κρίσης. Και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η κρίση θα βαθύνει. Διέξοδος υπέρ του λαού δεν υπάρχει όσο κυριαρχούν τα κόμματα του κεφαλαίου και τα εξαπτέρυγά τους. Κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όλες οι εξελίξεις φέρνουν στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα πιο έντονα τη σύγκρουση των δύο δρόμων ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Όλα αυτά κάνουν επίσης πιο επίκαιρη την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο λαό. Αυτή την πρόταση εδώ και πολύ καιρό τη συζητάμε με το λαό. Και αυτή είναι αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με λαϊκή εξουσία. Αυτή η εξουσία θα διαγράψει μονομερώς ολόκληρο το χρέος, γιατί δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους, για το λαό, νόμιμο και μη νόμιμο χρέος. Θα κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής και με κεντρικό σχεδιασμό, με εργατικό λαϊκό έλεγχο, θα βάλει τον παραγόμενο πλούτο στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, στην υπηρεσία και προς όφελος αυτών που το παράγουν. Και αυτόν τον πλούτο σήμερα τον κλέβουν οι κεφαλαιοκράτες με τη συνδρομή όλων των αστικών κυβερνήσεων. Εδώ και πολλές δεκαετίες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διακηρύσει ότι το μοναδικό δίλημα που υπάρχει είναι ή με τα μονοπόλια ή με το λαό. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Και όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο δεν έχουν ούτε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα να παρουσιάσουν. Μπαίνει το ερώτημα, και εύλογα από πολλούς ανθρώπους, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ναι, και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από το συντονισμένο αγώνα από το εργατικό κίνημα και τη συμμαχία του με τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά. Μπορεί αυτό το κίνημα να αντιμετωπίσει την κρίση υπέρ του λαού. Μπορεί να σώσει το λαό
από τη φτώχεια και την εξαθλίωση, παλεύοντας ταυτόχρονα για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων. Ο εργαζόμενος λαός δεν χρειάζεται ούτε δημοψήφισμα, ούτε άλλη κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Αυτό που χρειάζεται ο λαός είναι εκλογές τώρα. Ταυτόχρονα, κατά την άποψή μας, απαιτείται λαϊκή οργάνωση παντού, στα εργοστάσια, στους τόπους δουλειάς, στη συνοικία. Και να μην υποκύψει ο λαός στους εκβιασμούς. Εργάτες, άλλοι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, που μέχρι χτες ψήφιζαν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, έχουν άμεσο συμφέρον να αποστασιοποιηθούν από αυτά τα κόμματα και να προχωρήσουν σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα υπέρ του λαού, αλλά και ταυτόχρονα για γενικότερη αντεπίθεση με στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Υποστήριξε ο κύριος Ρέπας χτες στην εισήγησή του ότι είναι περήφανο το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Ναι, μήτρα όλων των βάρβαρων συνεπειών, όλων των μέτρων που συνθλίβουν την εργατική τάξη, όλους τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχομεσαία αγροτιά, τη νεολαία, είναι ακριβώς αυτή η συνθήκη. Μήτρα αυτής της συνθήκης είναι και το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο και όλα όσα έγιναν μέχρι σήμερα. Ναι, είναι καταστροφικές οι συνέπειες για όλο το λαό. Και φυσικά όλο αυτό το καταστροφικό σας έργο αυτήν την αφετηρία έχει. Έχει αφετηρία τις τέσσερις ελευθερίες της συνθήκης του Μάαστριχτ. Η κατάργηση του οκτάωρου, του πενθήμερου, του σαραντάωρου, των συλλογικών συμβάσεων, της κοινωνικής ασφάλισης. Όλα έχουν εκεί τη βάση τους. Και να σας θυμίσουμε ότι τη συνθήκη του Μάαστριχτ την ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο συνασπισμός. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψήφισε αυτήν τη συνθήκη. Και βεβαίως τότε δεν έγινε δημοψήφισμα γι' αυτό. Και όλα αυτά πρέπει να τα ξαναθυμηθούν οι εργαζόμενοι, ο λαός, και φυσικά θα πρέπει να τα μάθουν και οι νέοι άνθρωποι. Να γνωρίσουν αυτοί που τότε γεννήθηκαν, οι νέοι άνθρωποι, και τώρα συνθλίβονται από αυτές τις αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές, ότι μήτρα όλων αυτών είναι η συνθήκη του Μάαστριχτ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν πριν από μερικά χρόνια μιλούσαμε για την αποδέσμευση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγοι μας ακούγανε. Σήμερα, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, φτωχοί αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, υποστηρίζουν και στηρίζουν την άποψή μας για αποδέσμευση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Αυτός ο λαός θα οδηγήσει με την πάλη, με τους αγώνες του, θα οδηγήσει στην έξοδο της χώρας από τη λυκοσυμμαχία των υπεριαλιστών. Εμφανίζεται μια εικόνα πανικού. Οι περισσότεροι ομιλητές από τον ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το λαός, μιλήσατε με τρόμο μπροστά στο ενδεχόμενο ο εργαζόμενος λαός ότι μπορεί σε κάποιο δημοψήφισμα να πει όχι στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Και οι πιο πολλοί υποστηρίζετε ότι μπορεί ο λαός να παρασυρθεί από το θυμικό του. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα που οι εργαζόμενοι, ο λαός, θα πάρει την απόφασή του και με τους αγώνες του, πιο συντονισμένους, πιο μαζικούς, ταξικά προσανατολισμένους, αλλά και με την ψήφο του θα παρασύρει, όχι θα παρασυρθεί, θα παρασύρει και θα οδηγήσει στο περιθώριο το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο όλοι πλέον υποστηρίζουν και το δέχονται ότι έχει πλέον σαπίσει. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, με ένα σχόλιο. Ο αντικομουνισμός εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους και ο αντικομουνισμός ήταν και παραμένει προπομπός ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, είναι προπομπός αντιλαϊκών μέτρων. Ο κύριος Κακλαμάνης είπε προηγούμενα ότι δεν θα μπορούσαμε
να μιλάμε ελεύθερα σε αυτήν την αίθουσα εάν δεν υπήρχε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Πρωθυπουργός που μαζί με τους Εγγλέζους ματοκύλησε το λαό της Αθήνας το Δεκέμβρη του 1944. Ματοκύλησε αυτόν τον αγωνιστή λαό που μέσα από την νεαμική εθνική αντίσταση μάτωσε αλλά νίκησε τους Γερμανούς Ναζί και τους φασίστες Ιταλούς. Πάλεψε, αγωνίστηκε και απελευθέρωσε την Ελλάδα. Και βεβαίως θα πρέπει να θυμάται ο κύριος Κακλαμάνης ότι εμπνευστής, καθοδηγητής και βασικός κορμός της εαμικής εθνικής αντίστασης ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπύριο Ανακλαβατζή, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Προχωρούμε στον κατάλογο μελητών. Το λόγο έχει η κυρία Ευγενία Σπέντα Τσουμάνη, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Για 6 λεπτά, κυρία Τσουμάνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο χώρος αποτελεί και παραμένει πάντα το ύψιστο βήμα πολιτικού διαλόγου και δημοκρατικής έκφρασης, ακόμα και όταν οι εξελίξεις μας ξεπερνούν, αλλά πιστεύω τώρα ακόμα περισσότερο. Πράγματι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών κατέστησαν σαφές ότι ο Πρωθυπουργός εξεμέτρησε τον πολιτικό του χρόνο, ολοκλήρωσε τον πολιτικό του βίο. Κι ο Παπανδρέου πρόλαβε όμως να αναρκοθετήσει την προοπτική της χώρας στην Ευρωζώνη, να τη φέρει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και να καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο όποιο απόθεμα αξιοπιστίας της απέμεινε ενώπιον της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας. Πρόκειται για την τραγική κατάληξη μιας κυβέρνησης που από την πρώτη στιγμή στάθηκε ανάξια των περιστάσεων. Μιας κυβέρνησης που αντί να λάβει έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα, κατέφυγε στην υπογραφή αλλεπάλληλων συμφωνιών και μνημονίων, τους όρους όμως των οποίων δεν μπόρεσε να συνδιαμορφώσει. Μιας κυβέρνησης που εξ αρχής παραπλάνησε τους πολίτες για την πραγματική κατάσταση της χώρας και στη συνέχεια μετέτρεψε την κρίση χρέους σε κρίση δανεισμού και κυρίως την οικονομική κρίση σε κρίση θεσμών και τώρα σε κρίση πανικού. Μιας κυβέρνησης που αντί να προχωρήσει σε ορθολογικές μειώσεις δημόσιων δαπανών, να διαμορφώσει προϋποθέσεις ανάπτυξης, προχώρησε σε οριζόντιες περικοπές εισοδημάτων, υπερφορολόγηση προσώπων και επιχειρήσεων, βυθίζοντας τη χώρα στην ύφεση. Μια κυβέρνηση που σπατάλησε αλόγιστα τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο και εγκατέλειψε νωρίς κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια για μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου και την αντίστοιχη κοινωνική προσαρμογή. Και τώρα, σε μια πράξη θα έλεγα πολιτικής αυτοχειρίας, ο Πρωθυπουργός επινόησε ένα ακόμα όπλο πάνω στο τραπέζι. Επιχείρησε να παίξει για άλλη μια φορά με τους θεσμούς, εκφυλίζοντας το δημοψήφισμα από ένα σοβαρό δημοκρατικό θεσμό σε ένα εργαλείο πολιτικής επιβίωσης του ιδίου και της κυβέρνησής του. Το όπλο όμως αυτή τη φορά το χρησιμοποίησε στρέφοντας εν τέλει εναντίον της χώρας, διακυβεύοντας τη θέση της στην ευρωπαϊκή οικογένεια με ανυπολόγιστες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Και αυτό το όπλο ζητήσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποσυρθεί για να μην χάσει πια τη θεσμική του αξία και δύναμη. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηλαδή η απαξίωση των θεσμών, των αξιών, των αρχών, των κανόνων, είναι μια από τις σοβαρότερες ζημιές που προκάλεσε η διακυβέρνηση του ΠΡΑΣΟΚ. Και αυτό με θλίβει εμένα προσωπικά βαθύτατα και αυτό αποτελεί για μένα την κόκκινη γραμμή πολύ περισσότερο από τα περιεχόμενα των οικονομικών συμφωνιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον σαφές ότι η χώρα δεν μπορεί να αφαιθεί στην αβεβαιότητα, ενώ διανύει την πιο κρίσιμη περίοδο της μεταπολεμικής ιστορίας της. Επιβάλλεται λοιπόν άμεσα η αναζήτηση διεξόδου από τους εθνικά επικίνδυνους χειρισμούς του Πρωθυπουργού. Καλούμαστε όλοι να υπερκεράσουμε επιφυλάξεις, μοιοπικές αντιλήψεις και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας προσφέρει το δημοκρατικό μας σύστημα.
Αυτή την ώρα, πρώτη στο μέλημα είναι να επιβεβαιωθεί η συνέχιση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, να εξασφαλιστεί η αναγκαία πλέον δανειακή σύμβαση και η απρόσκοπτη κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας, έτσι ώστε να περάσει αμέσως στο αμέσως επόμενο βήμα, αυτό δηλαδή της λαϊκής εντολής. Αυτό πιστεύω ακράδαντα, αυτό απαιτεί το συμφέρον της χώρας, αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι που προσωπικά με ικανοποιεί βαθύτατα και μου δίνει την ασφάλεια που χρειάζομαι. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο βάθος επιθυμεί και όλος ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Ιωάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας. Για 6 λεπτά, κύριε Ανδριανέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέμαι καταρχήν τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης σε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που στην ουσία, στην πραγματικότητα, έχει παραιτηθεί. Δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, για πρώτη φορά στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, τουλάχιστον από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, βρισκόμαστε σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της πατρίδας μας. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας προηγήθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η απόπειρα ενός τόσο ομού εκβιασμού των Ελλήνων. Γιατί πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, ο Πρωθυπουργός αυτό που επιδίωξε είναι να αλυσοδέσει τη μοίρα της πατρίδας μας με τη δική του πολιτική επιβίωση. Και επιδιώκοντας αυτό έβαλε την πατρίδα αλλά και ολόκληρη την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θανάσιμο κίνδυνο. Βάζει σε κίνδυνο μια ευρωπαϊκή πορεία της χώρας που κατακτήθηκε με την διορατικότητα και τον αγώνα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η νέα μπλόφα του Πρωθυπουργού, το νέο αυτό πιστόλι στο τραπέζι, χτύπησε ξανά την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πλέον ο κίνδυνος της χρεοκοπίας, της εξόδου από το ευρώ, της καταστροφής, έγινε πιο ορατός από ποτέ από τους τυχοδιοκτικούς χειρισμούς του κυρίου Παπανδρέου. Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός καταφεύγει στον εκβιασμό. Ίσα-ίσα είναι, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η αγαπημένη σας καταφυγή για να αγκατζωθείτε στην εξουσία. Τι κάνατε αυτά τα δύο χρόνια? Καθυστερήσατε τραγικά επί μισό και πλέον χρόνο να αναλάβατε ουσιαστικά κυβερνητικά σας καθήκοντα. Αντί να κυβερνάτε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε χωρίς εδώ στους συναδέλφους του ότι η χώρα του είναι διεφθαρμένη, ξεκινώντας έτσι αυτός το γαϊτανάκι των άθλιων δημοσιευμάτων για την Ελλάδα. Για να μην μιλήσουμε για το πρώτο σας πιστόλι στο τραπέζι, που είχε ως αποτέλεσμα να μπει στη διεθνή συζήτηση για την Ελλάδα η λέξη χρεοκοπία. Εξαιτίας αυτής της εγκληματικής σας καθυστέρησης, φέρατε όπως το φέρατε το μνημόνιο. Χωρίς να το διαπραγματευτείτε καν, χωρίς καλά-καλά να το διαβάσετε, το φέρατε και είπατε ή το μνημόνιο ή η καταστροφή. Έπειτα ξεκίνησε η φοροεπιδρομή. Πάλι με εκβιασμό. Ή τα μέτρα ή η καταστροφή. Φοροεπιδρομή εναντίον όλων. Ή μάλλον εναντίον των γνωστών θυμάτων σας. Της μεσαίας τάξης και των αδυνάμων. Των αγροτών, των συνταξιούχων, των μισθωτών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, των μικρομεσαίων, των τριτέκνων και πολυτέκνων, των αναπήρων, των ενστόλων και των αποστράτων. Αδιαφορήσατε και την ανάπτυξη για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, για μια δίκαιη και ρεαλιστική ιεράρχηση των αναγκών και των δυνατοτήτων για την διασφάλιση της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Σας προειδοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή. Η πολιτική που ακολουθείτε είναι αδιέξοδη, με αποκλειστικά εισπρακτικά μέτρα, με μέτρα που στραγγαλίζουν τα νοικοκυριά και την πραγματική οικονομία, σπρώχνετε όλο ένα και πιο βαθιά την οικονομία στην ύφεση και την κοινωνία στην απόγνωση. Και συνέβη αυτό ακριβώς. Επανειλημμένα χάσατε τον έναν στόχο μετά τον άλλον. Και κάθε φορά, αντί να αλλάξετε προσανατολισμό, αντί να κοιτάξετε και λίγο την ανάπτυξη, παίρνατε όλο ένα και περισσότερα, όλο ένα και πιο βαριά εισπρακτικά μέτρα. Και πάντα με τον ίδιο εκβιασμό. Ή τα μέτρα ή η καταστροφή. Μόνο που και τα δύο, και τα μέτρα και η καταστροφή, είναι δική σας έμπνευση και προέλευση. Καταλάβετε το λοιπόν, αυτός ο φαύλος κύκλος των ολοένα και πιο σκληρών διλημάτων που εσείς τα δημιουργείτε τελείωσε. Άλλα ψέματα του τύπου «αυτά τα μέτρα είναι τα τελευταία» ή «το 2012 βγαίνουμε στις αγορές»
δεν αντέχουν οι Έλληνες. Και βέβαιως είναι προφανές ότι αυτούς τους εντελώς απαράδεκτους και εντελώς ανεύθυνους, εντελώς αλλοπρόσαλους επικίνδυνους τακτικισμούς του Πρωθυπουργού δεν τους ανέχεται πια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον αυτή την πολιτική δεν την ανέχεται ούτε καν η κοινοβουλευτική ομάδα του ίδιου του Πασόκ. Ήρθε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ώρα της ευθύνης. Είναι η τελευταία ευκαιρία να σπάσει επιτέλους αυτός ο φαύλος κύκλος που οδηγεί τη χώρα ολοένα σε πιο σκοτεινά, ολοένα σε πιο επικίνδυνα νερά. Ο Αντώνης Σαμαράς, με τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο, πρότεινε προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση με αποκλειστική αρμοδιότητα την άμεση διεξαγωγή εκλογών και την διαχείριση του ζητήματος της Δανειακής Σύμβασης. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί υπεύθυνα. Δεν αμφισβήτησε τους στόχους που τέθηκαν από τις διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις, αλλά τα μέσα για την επίτευξή τους. Τα μέσα που ακόμα και ο πιο φανατικός ψηφοφόρος του Πασόκ αναγνωρίζει ότι δεν λειτουργούν. Τέρμα πια λοιπόν με τις συκοφαντίες. Τέρμα για το ότι για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία και ο Κωνστάτης Καραμαλής, που με την στρατηγική που ακολούθησε, με την επιλογή στους αγωγούς, στην Κόσκο και με άλλες πρωτοβουλίες, έδωσε πραγματικά μια αναπτυξιακή όθηση στη χώρα. Κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, όποιες επιφυλάξεις και αν έχετε μέχρι πρότινος ως προς την αναγκαιότητα των εκλογών, η χαρτοπαικτική μπλόφα του Πρωθυπουργού αφαίρεσε κάθε άλλη διέξοδο. Και ταυτόχρονα αφαίρεσε από την Ελλάδα την όποια διαπραγματευτική δυνατότητα διατηρούσε. Μόνο μια νέα κυβέρνηση, με νοπή και ξεκάθαρη λαϊκή εντολή, εκλεγμένη όσο των δυνατόν συντομότερα, θα μπορέσει να διαχειριστεί τα πράγματα εκεί που τα οδήγησε ο κ. Παπανδρέου. Μια νέα κυβέρνηση με τη δύναμη και την αξιοπιστία που έχετε χάσει και είναι απαραίτητα στοιχεία για να συνομιλεί κανείς με τους δανειστές και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Μόνο με την προσφυγή στις κάλπες και την εκλογή νέας κυβέρνησης θα αποκατασταθεί η κοινωνική ειρήνη που βάναυσα πλήξατε με τα ψέματα, τους τακτικισμούς και την ανικανότητά σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά πιστεύω, όπως άλλωστε και όλοι οι βουλευτές της εξωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος που οδηγεί πραγματικά και ασφαλώς την έξοδο από την κρίση από τον δρόμο της ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της οικονομίας. Ο ορθός δρόμος είναι να αποκτήσει ξανά όσο το δυνατόν. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ο ορθός λοιπόν δρόμος είναι να αποκτήσει ξανά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πατρίδα μας μια κυβέρνηση με ξεκάθαρη λαϊκή εντολή, με πραγματική πολιτική νομιμοποίηση, με τη δύναμη να συνομιλεί αξιόπιστα με τους δανειστές και τους Ευρωπαίους εταίρους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, το βλέπετε και εσείς, οι εκλογές είναι αναπόφευκτες, είναι απαραίτητες. Κάθε μέρα που περνά είναι μέρα που χάνεται με σοβαρές συνέπειες για την πατρίδα μας και το μέλλον της. Επομένως, οφείλετε να αποδεχτείτε την πρόταση του Αντώνη Σαμαρά για μεταβατική κυβέρνηση, ώστε να διασωθεί η χώρα και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Αδριανό, βουλευτή Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας. Το λόγο έχει ο κύριος Ιωάννης Γκιώκας, βουλευτής Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για 6 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ανεξάρτητα από την κατάληξη, από την έκβαση που θα έχει τελικά μετά και τις σημερινές εξελίξεις, η απόφαση της κυβέρνησης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, ένα είναι σίγουρο και αναμφισβήτητο. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης αποτελεί την πιο πανηγυρική, την πιο επίσημη παραδοχή ότι η νέα δανειακή σύμβαση του κουρέματος φέρνει νέα, ακόμη πιο βάρβαρα και πιο σφαγιαστικά μέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού. Αν η νέα δανειακή σύμβαση ήταν επιτυχία, όπως παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση, αν ήταν η λύση στο πρόβλημα, αν ήταν η άκρη στο τούνελ και το τέλος στα βάσανα του ελληνικού λαού, τότε ποιος ο λόγος για δημοψήφισμα? Το δημοψήφισμα και η λαϊκή συνένεση που επιδιώκεται ή επιδιώχθηκε μέσω του δημοψηφίσματος, είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης λύσης θα καταλήξει και θα προκρίνει το αστικό πολιτικό σύστημα, έχει, είχε και έχει έναν βασικό στόχο. Να πάρει ο ίδιος ο λαός στις πλάτες του την ευθύνη για τη συνέχιση μιας πολιτικής που σακατεύει τον ίδιο και τα παιδιά του, να πάρει την ευθύνη ο λαός για μια πολιτική που εγκαινιάστηκε με το μνημόνιο, συνεχίστηκε με το μεσοπρόθεσμο και θα συνεχιστεί με ακόμη πιο σφοδρό τρόπο με τα νέα μέτρα που φέρνει η νέα δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε. Ο εκβιασμός είναι και απλός και χιλιοϋπομένος. Αν δεν αποδεχτείτε τα νέα βάρβαρα μέτρα
που προϋποθέτει συμφωνία της 26ης-27ης Οκτωβρίου για να σωθεί πλουτοκρατία από την κρίση, η χώρα οδηγείται στην καταστροφή, άρα και ο λαός μαζί. Αν δηλαδή δεν αποδεχτεί ο λαός να γίνει ακόμη πιο φτωχός, να δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί, να μην έχει πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, να ζει καταδικασμένος στην ανεργία και την υποαπασχόληση, αν δεν δεχτεί να γίνουν τα παιδιά του δούλοι των πολυεθνικών με κινεζοποίηση των μισθών και των συνθήκων εργασίας, αν δεν δεχτεί το τσάκισμα των ασφαλιστικών των ταμείων μέσα από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους, τότε η χώρα θα καταστραφεί. Αυτή η δανειακή σύμβαση και τα σφαγιαστικά μέτρα που φέρνει είναι ο κοινός παρονομαστής όλων, και της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ, συμφωνούντων είτε διαφωνούντων, και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των κομμάτων που στηρίζουν αυτή την πολιτική, αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης. Το άγχος και η αγωνία όλων είναι με ποιους τρόπους, με ποιες διαδικασίες, με ποιον ή με ποιους στο κυβερνητικό τιμόνι θα εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση, αυτή η πολιτική, ανεμπόδιστα και απρόσκοπτα. Με ποιον τρόπο το σύστημα, η αστική τάξη της χώρας θα διαχειριστεί την κρίση, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, μια κρίση η οποία βαθαίνει και επεκτείνεται. Να γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είπε ότι το δημοψήφισμα ήταν ένας πελώριος μηχανισμός καταναγκασμού του λαού, όπου η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα, τις απειλές, για να γονατίσουν την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Να γιατί σήμερα, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, το ΚΚΕ λέει ότι ο λαός έχει μόνο να χάσει και από τις όποιες αλλαγές γίνουν στο ΠΑΣΟΚ και από τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Η δημιουργία τέτοιων κυβερνήσεων θα είναι ένας ακόμη μηχανισμός σε βάρος του λαού. Θα είναι ένας κυβερνητικός μηχανισμός με μία επιδίωξη: να ανακόψει τη λαϊκή χειραφέτηση, να εκτονώσει τη λαϊκή αγανάκτηση, να καλλιεργήσει ψεύτικες ελπίδες και κυρίως να τσακίσει το ανερχόμενο λαϊκό κίνημα. Να γιατί πρέπει ο λαός να απορρίψει κάθε προσπάθεια του αστικού πολιτικού συστήματος μέσα από το σημερινό παρασκήνιο και τη σαπίλα που ζούμε τις τελευταίες ώρες, να διαμορφώσει σχήματα εθνικής συνεννόησης, ενότητας, συνεργασίας, μεταβατικές κυβερνήσεις ή οποιοδήποτε άλλο όνομα πάρει ο νέος αδροσωτήρας. Όσοι σήμερα μιλούν στο όνομα της σωτηρίας, της κοινωνικής συνοχής, ένα μόνο πράγμα έχουν στο μυαλό τους: να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου, να εξασφαλίζουν τη συνένεση του λαού στο σφαγιασμό του, να επιβάλλουν τη συμφιλίωσή του με μια πολιτική, με μια στρατηγική, με ένα σύστημα που σαπίζει και πρέπει να ανατραπεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αναδεικνύουν ακόμη πιο έντονα τη σύγκρουση των δύο δρόμων ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας, και κάνουν ακόμη πιο επίκαιρη την πρόταση του ΚΚΕ στο λαό: αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με λαϊκή εξουσία που θα διαγράψει ολόκληρο το χρέος, θα κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής και με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό λαϊκό έλεγχο θα βάλει τον παραγόμενο πλούτο στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, στην υπηρεσία αυτών που τον παράγουν και τον κλέβουν οι κεφαλαιοκράτες. Το δίλημα είναι ή με το λαό ή με τα μονοπόλια. Ούτε δημοψήφισμα συνεπώς, ούτε άλλη κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας ή μεταβατική. Εκλογές τώρα και λαϊκή οργάνωση παντού, σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε τόπο κατοικίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί ότι ο λαός έχει και δικαίωμα και υποχρέωση να αξιοποιήσει κάθε ρήγμα που υπάρχει, που εμφανίζεται στο αστικό πολιτικό σύστημα, να διευρύνει αυτό το ρήγμα, γιατί αυτό θα είναι προς όφελός του, να κάνει το παν για να αποτύχει το σχέδιο σωτηρίας, όπως ονομάζεται, που είναι στην πραγματικότητα σχέδιο ενταφιασμού του, να δημιουργήσει προϋποθέσεις για θετικές εξελίξεις προς όφελός του, να εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με ισχυρό ΚΚΕ, με οργάνωση στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, με το λαό ρυθμιστή των εξελίξεων. Μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές στην εξουσία και την οικονομία προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Γιώκα, βουλευτή Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το λόγο έχει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, βουλευτής Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, για 6 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα που η εκτελεστική εξουσία καταραίει, η καρδιά της δημοκρατίας θα έπρεπε να χτυπάει εδώ στο Κοινοβούλιο και όχι απλά στους διαδρόμους, αλλά μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δυστυχώς η εικόνα την οποία δίνει σήμερα η Βουλή θυμίζει κύρωση δευτεροκλασάτης συνθήκης και όχι εικόνα συζήτησης, πρότασης εμπιστοσύνης, κύριε Υπουργέ. Η μόνη εξήγηση μπορώ να δώσω για αυτό το φαινόμενο είναι ότι η κυβέρνηση πρακτικά και μετά τις δηλώσεις τριών βουλευτών που πρόσκυντο μέχρι και χθες το κυβερνών κόμμα έχει ήδη απολέσει τη δεδηλωμένη. Εξού και δεν υπάρχει καμία προσφορά από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μιλήσουν και δεν υπάρχει καμία προσφορά και από υπουργούς να υπερασπιστούν μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται τελείως στον αέρα. Τυπικά ούτε πριν μιλήσανε, κύριε Υπουργέ. Τυπικά αυτό θα επιβεβαιωθεί και αύριο, το βράδυ. Εκτός αν ο Πρωθυπουργός ακολουθήσει τον μόνο έντιμο δρόμο που του απομένει, τον δρόμο της παρέτησης. Και η κυβέρνηση αυτή κλείνει τον βραχύβιο βίο της, έχοντας βάλει την χώρα, κύριε Υφυπουργέ, στην πιο βαθιά κρίση της μεταπολιτευτικής ιστορίας της. Μα πριν από 35 χρόνια, το 1976, ο πατέρας του σημερινού Πρωθυπουργού είχε πει το τότε αμίμητο «Βυθίσατε το χώρα». Σήμερα ο Γεώργιος Παπανδρέου βυθίζει τη χώρα. Και μαζί με τη χώρα βυθίζει και την Ευρώπη και βυθίζει και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και όλα αυτά από μία απόφαση και μόνο, να ζητήσει την προκήρυξη δημοψηφίσματος για την επικύρωση της απόφασης της 27ης Οκτωβρίου. Όποιος είδε χθες την συνέντευξη του κύριου Σαρκοζή και της κυρίας Μέρκελ, θα αισθάνθηκε ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι, και ντροπή και αγανάκτηση. Ντροπή για το πώς δύο Ευρωπαίοι ηγέτες μίλησαν για μία περήφανη και ανεξάρτητη χώρα και αγανάκτηση για το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να τίθεται προς συζήτηση κάτι το οποίο θεωρούσαμε πάντα ως δεδομένο σε αυτήν την αίθουσα και με το οποίο όλοι, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα, συμφωνούσαμε την θέση της Ελλάδος όχι απλά στην Ευρωζώνη, αλλά στην Ευρώπη. Διότι σας θυμίζω και μας το υπενθύμησε και στέλεχος ευρωπαϊκό σήμερα, ότι δεν νοείται, κύριε Υπουργέ, έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη, χωρίς ταυτόχρονα να βγει και από την Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το οποίο θεωρούσαμε όλοι ως δεδομένο, ξαφνικά αμφισβητήθηκε. Η τελευταία χειρολαβή ασφάλειας του πολιτικού συστήματος σε αυτή την περίοδο κρίσης κόπηκε. Και όλα αυτά από μια άφρονη απόφαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αποφάσισε χωρίς να ενημερώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να ζητήσει αυτό το δημοψήφισμα. Και εδώ τίθεται και ένα μείζον ζήτημα ηθικής τάξης. Ο Πρωθυπουργός είπε ξεκάθαρα ψέματα. Ή ο Πρωθυπουργός ψεύδεται, ή ψεύδονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αλλά αν κρίνω από την αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών και από την έκπληξη και τον πανικό στα πρόσωπά τους, δεν ψεύδονται αυτοί και ψεύδεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι τους είχε ενημερώσει. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να κουβεντιάζεται η έξοδος της χώρας μας από το ευρώ. Ένα θέμα ταμπού. Ένα θέμα το οποίο ουδέποτε στο παρελθόν Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν τολμήσει να αρθρώσουν. Και δυστυχώς η στάση αυτή του Πρωθυπουργού δίνει λαβή σε όσους επιμένουν να παρουσιάζουν τη χώρα μας μέσα από στερεότυπα. Μέσα από στερεότυπα ότι η Ελλάδα είναι μια ειδική κατηγορία, ότι δεν έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ότι έχει μόνο δικαιώματα, ότι διεκδικεί μάλλον μόνο δικαιώματα χωρίς να αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δίνουμε το δικαίωμα, κύριε Υπουργέ, με τέτοιου είδους συμπεριφορές στους εχθρούς μας να μας παρουσιάζουν ως μια ειδική περίπτωση. Και όσο παρουσιαζόμαστε ως ειδική περίπτωση, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της ευρωπαϊκής απομόνωσης. Σε αυτήν λοιπόν την ανεύθυνη στάση της κυβέρνησης, η οποία θα οδηγήσει και με μαθηματική βεβαιότητα στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού της βίου, αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα από το πολιτικό σύστημα και χρειάζεται πρωτίστως από το δικό μου κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια αντεπίθεση ευθύνης. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Και ο πρόεδρός της πρότεινε ξεκάθαρα την ανάγκη να δημιουργηθεί μια μεταβατική κυβέρνηση, η οποία πρώτα απ' όλα θα κοιτάξει να βουλώσει την τρύπα. Δεν θα αφήσει το καράβι να βουλιάξει και θα κάνει ορισμένα πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Προφανώς θα επιβεβαιώσει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, θα ματαιώσει άμεσα
το καταστροφικό δημοψήφισμα το οποίο εσείς εισηγηθήκατε, θα επιδιώξει την κύρωση της συμφωνίας της 27ης Οκτωβρίου, του πολιτικού πλαίσιου ή της ίδιας αυτής καταστής της συμφωνίας. Η συμφωνία δεν την έχουμε ακόμα στα χέρια μας, η Δανειακή Σύμβαση, δηλαδή δεν την έχουμε ακόμα στα χέρια μας, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία, θα διαχειριστεί την εκταμείευση της έκτης δόσης, διότι χωρίς έκτη δόση δεν θα μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, και αμέσως μετά το συντομότερο δυνατό, το συντομότερο εφικτό, θα οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια σε εθνικές εκλογές. Αυτό επιβάλλει σήμερα η υπεύθυνη στάση απέναντι στα προβλήματα της χώρας. Εύχομαι η κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, και ο Πρωθυπουργός να αναλογιστεί τις τεράστιες ευθύνες του και να συμφωνήσει σε αυτή την πρόταση. Για να μπορέσουμε να δώσουμε και σε αυτόν τον απελπισμένο κόσμο στον δρόμο, ο οποίος πραγματικά δεν καταλαβαίνει πολλές φορές τι γίνεται μέσα σε αυτή την αίθουσα, μια διέξοδο και μια ακτίδα σωτηρίας και μια πίστη ότι έστω και την τελευταία στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις βάζουν το συμφέρον του τόπου πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να παραμείνει γαντζωμένος στην καρέκλα του. Προφανώς έχει κάποιο είδους παράξενη ιδιοκτησιακή σχέση με το κόμμα και με την Πρωθυπουργία. Εύχομαι ο ίδιος να αντιληφθεί ότι μόνο και μόνο για τη δικιά του ισορροφημία πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να κάνει ένα βήμα πίσω. Αλλιώς είμαι βέβαιος ότι αύριο εσείς, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θα τον απαλλάξετε από το ρόλο του ως Πρωθυπουργού αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, βουλευτή Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Το λόγο έχει ο κύριος Γρηγόριος Αποστολάκος, βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι μέσα στους χιλιάδες Έλληνες, στα εκατομμύρια των Ελλήνων, στους εκατοντάδες Έλληνες βουλευτές, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα ανήκουν, που προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση στο γιατί η πρωτοβουλία αυτή του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου. Γιατί να παίξει σε μια ζαριά το μέλλον αυτού του τόπου. Όταν ο ίδιος πριν από ένα χρόνο δήλωνε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ερωτώμενος από τον δημοσιογράφο του ραδιοφώνου του Sky, του κυρίου Μαρίνου, γιατί δεν κάνετε δημοψήφισμα για την περίφημη σύμβαση του Μνημονίου, δήλωνε, και είναι καταγεγραμμένα παντού, ότι θα έβαζα τη χώρα σε εθνική περιπέτεια. Τώρα δεν τη βάζει? Πότε έλεγε ψέματα, κύριε Υφυπουργέ, τότε ή τώρα? Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Επειδή τίποτα όμως στον τόπο αυτό δεν μπορεί να γίνεται τυχαία, επειδή είναι πολύ εύκολο να καταπιεί κανένα στην λογική εξήγηση ότι ήθελε να εκβιάσει αποκλειστικά και μόνο τη Νέα Δημοκρατία για να του δώσει μια λύτρωση στα διέξοδα στα οποία τον οδήγησε η κυβερνητική του ανυπαρξία, διερωτώ με, ποιος άραγε μπορούσε να έχει επωφεληθεί? Και αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντηθεί κυρίως από τους Έλληνες βουλευτές. Ποιος άραγε μπορεί να ωφελήθηκε από την πτώση του ευρώ? Άραγε δεν όφιλε? Ποιοι κερδοσκόπησαν πάνω από την πτώση του ευρώ? Τι τεράστια χρήματα, ποσά χρημάτων κερδίθηκαν από κάποιους? Δεν ξέρω αν λέγεται κύριος Πόλσον, δεν ξέρω αν λέγεται κύριος Σόρος ή οποιοδήποτε άλλος. Όφιλε ή δεν όφιλε, κύριε Υφυπουργέ, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να γνωρίζει τα αποτελέσματα μιας τέτοιας άφρονης πολιτικής? Μιας τέτοιας πολιτικής η οποία εκτός από την απομόνωση της χώρας οδηγεί το λαό αυτό στην καταστροφή. Διότι το αποτέλεσμα της πολιτικής αναταραχής θα είναι τεράστιες εθνικές συνέπειες, δυσμενέστατες εθνικές συνέπειες, και κυρίως θα είναι η καταστροφή του ελληνικού λαού. Πού το βρήκε ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό το δικαίωμα? Ποιος του έδωσε το δικαίωμα να παίζει με το μέλλον των ελληνικών οικογενειών? Πού βρήκε το δικαίωμα να γατζώνεται στην καρέκλα της εξουσίας? Η Νέα Δημοκρατία σας δίνει μια διέξοδο. Η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα ευθύνης έρχεται και λέει σήμερα στον ελληνικό λαό: μη φοβάστε, εμείς δεν θα αφήσουμε τον τόπο να καταστραφεί. Εμείς δίνουμε διέξοδο. Κάνουμε το χρέος μας, δίνουμε ελπίδα, δίνουμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στον Έλληνα πολίτη,
κυρίως λέγοντας δύο απλά πράγματα. Ότι δεν μπορούμε να σύρουμε ότι η μοναδική διέξοδος είναι εκλογές. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση περί αυτού. Μόνο οι εκλογές θα λύσουν το δράμα της Ελλάδος. Όμως δεν μπορούμε να επενδύσουμε στο να καταλάβουμε την εξουσία πάνω στην πτώχευση της Ελλάδος. Θα πρέπει να πάρουμε την εκτιδόση. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική κυβέρνηση η οποία να διαχειριστεί τη Δανειακή Σύμβαση και τη Συμφωνία, όσο κακή και αν είναι αυτή, να διαπραγματευτούμε τους όρους και τις συμφωνίες κατά τις οποίες θα εφαρμοστεί, για να πάμε πια να κάνουμε εκλογές και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θέλει να γίνει για το μέλλον του. Θα πάμε στη λαϊκή εξουσία ή θα πάμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό δεν επιβάλλει οι κανόνες της δημοκρατίας. Αυτό λέμε κι εμείς. Και είμαστε η μοναδική διέξοδος ευθύνης αυτή τη στιγμή που λυτρώνουμε τον ελληνικό λαό, δίνοντάς του ελπίδα. Όμως η ευθύνη είναι δική σας πια. Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα εξασφαλίσετε σταθερότητα και ασφάλεια στον ελληνικό λαό. Έχετε μείζωνα πολιτική και κοινωνική και εθνική υποχρέωση. Ακόμα και αν χρειαστεί να αποπέμψετε βιαίως με κοινοβουλευτικό τρόπο τον κύριο Παπανδρέου. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπανδρέου να παίζει με το μέλλον του ελληνικού λαού. Διότι το δίλημα δεν μπορεί να είναι πια δραχμή Παπανδρέου. Το δίλημα πρέπει να είναι ελληνικός λαός και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μονοσήμαντη είναι η απάντηση. Και πρέπει να εξασφαλίσετε ομαλή πορεία των πολιτικών πραγμάτων της χώρας, κύριε Υφυπουργέ, κυρίως εφαρμόζοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία. Εάν πάτε με εκτροπή, τα προβλήματα θα είναι ακόμα περισσότερα. Διερωτώ με τι κάνουμε σήμερα εδώ. Όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση, το είπαν όλοι οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κυβέρνηση, τι ψήφο να δώσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή, σε ποια κυβέρνηση? Γιατί συζητάμε, για ποιο δημοψήφισμα, που είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να γίνει? Άρα η λύση του προβλήματος έχει μεταφερθεί ως μειόφυλε εκτός της αιθούσης αυτής, εδώ που αντιπροσωπεύει τον ελληνικός λαός, εδώ που βουλεύονται οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό λαό, και είναι στα γραφεία και στα διάφορα γραφεία, δεν ξέρω πού γίνονται οι οποιασδήποτε λύσεις. Εμείς δώσαμε την απάντηση. Έχετε χρέος να πάτε με ομαλό τρόπο. Και ομαλός τρόπος σημαίνει ότι θα πρέπει να πείστε τον πρόεδρό σας και τον πρωθυπουργό της χώρας μέχρι χτες να παραιτηθεί. Πρέπει να φύγει. Είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό το πράγμα. Και να προχωρήσουμε στη διαδικασία την οποία σας λέμε, να πάμε άμεσα σύντομα σε εκλογές, αφού εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας από πλευράς χρημάτων. Τι περισσότερο να σας πούμε? Έχετε τεράστια πολιτική ευθύνη αυτή τη στιγμή. Τα αγωνιώδη ερωτήματα χιλιάδων πολιτών, εκατομμυρίων πολιτών αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουν μια απάντηση. Εγώ πιστεύω ειλικρινά, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι ο ελληνικός λαός μετάνιωσε για την απόφασή του στις εκλογές του 2009. Υφαρπάσατε την ψήφο του ελληνικού λαού. Τώρα πρέπει να φροντίσετε να δικαιώσετε τουλάχιστον τους φόβους τους και να φύγετε με ομαλό και βουλευτικό τρόπο. Να προκαλέσετε εκλογές, να συμφωνήσετε στη λύση την οποία σας προτείνουμε για μια μεταβατική κυβέρνηση η οποία διαχειριστεί αυτά που σας είπα, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να δώσουμε μια πιστική και αξιόπιστη λύση στα αγωνιώδη απάντηση, στα αγωνιώδη ερωτήματα του ελληνικού λαού. Είναι το τελευταίο χρέος που οφείλεται να πράξετε απέναντι στο σύνολο του ελληνικού λαού. Ακόμα και στο κοινωνικό Πασόκ που το προδώσατε. Στους πολίτες που ψήφισαν Πασόκ. Και μιλώ και για λογαριασμό αυτών αυτή τη στιγμή. Που δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με την εξουσιαστική μανία του κυρίου Πρωθυπουργού και των κυπουρών του. Έλεος πια, πρέπει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Ευχαριστούμε τον κύριο Γρηγόριο Αποστολάκο, βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Το λόγο έχει η κυρία Ευαγγελία Κουρουπάκη, βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ, για 6 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από έντονο προβληματισμό γύρω από το ερώτημα σε ποιον απευθύνω τη σημερινή μου ομιλία, αποφάσισα να απευθυνθώ σε όλους αυτούς που μας προτρέπουν, όλους εμάς, τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να καταψηφίσουμε την κυβέρνηση. Μας προτρέπεται εδώ και μέρες, κύριοι, να αρνηθούμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αυτή. Εμείς, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Να αρνηθούμε, κυρίες και κύριοι, ποια κυβέρνηση. Την κυβέρνηση αυτή που αντιμετώπισε το μεγαλύτερο κίνδυνο που γνώρισε ποτέ η σύγχρονη Ελλάδα, τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Την κυβέρνηση που παρέλαβε ένα κλίμα παντελούς έλλειψης αξιοπιστίας και ανέδειξε το θέμα της Ελλάδας σε κεντρικό θέμα στην Ευρώπη. Την κυβέρνηση που τόλμησε να κάνει ριζικές αλλαγές στην παιδεία και στον τρόπο που λειτουργούν τα ΑΕΗ. Την κυβέρνηση που έσωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μορφοποιεί και αναβαθμίζει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την κυβέρνηση που για πρώτη φορά από σύσταση του ελληνικού κράτους κατέγραψε το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Την κυβέρνηση που τόλμησε να προχωρήσει σε άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και να συγκρουστεί με ισχυρές συντεχνίες. Την κυβέρνηση που κάνει πράξη τη συμμετοχική δημοκρατία και τη διαφάνεια και ενεργοποίησε το Open Gov και τη διάβγεια, ώστε όλες οι αποφάσεις του κράτους να είναι προσβάσιμες από οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Την κυβέρνηση αυτή που θέσπισε μια πολιτική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Την κυβέρνηση που έθεσε το νομικό πλαίσιο για την ταχύτατη εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζωνος δημοσίου συμφέροντος. Την κυβέρνηση που πέτυχε την εξαιρετική συμφωνία την 26η Οκτωβρίου, που ελαφρύνει το ιστορικό βάρος του δημοσίου χρέους κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Την κυβέρνηση αυτή που είναι η μόνη που πέτυχε ελάφρυνση χρέους για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Την κυβέρνηση που δημιούργησε τις συνθήκες ώστε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται για μείωση του ελλείμματος χωρίς το βάρος της αντιμετώπισης του χρέους. Αυτή που χάρη στην υπερπροσπάθειά της και κυρίως χάρη στην υπερπροσπάθεια του Πρωθυπουργού σε ένα εχθρικό περιβάλλον εντός και εκτός της Ελλάδος πέτυχε την αποφυγή της χρεοκοπίας. Την κυβέρνηση που προσπαθεί να νοικοκυρέψει ένα έως πρόσφατα σπάταλο και αποδιοργανωμένο κράτος παρατημένο στις ορέξεις του συστήματος των τραπεζών και των ΜΜΕ. Είναι όμως αυτό το γνωστό σύστημα, κυρίες και κύριοι, αυτό που επιθυμεί σφόδρα την πτώση της παρούσας κυβέρνησης της χώρας. Είναι αυτό που δίνει τις εντολές που βρίσκονται πίσω από τις σχέσεις διαπλοκής με τα εγχώρια, οικονομικά και άλλα συμφέροντα αυτών που έσπευσαν όψιμα να δηλώσουν την αμφισβήτησή τους στη σημερινή κυβέρνηση. Απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που μας καλείται να ρίξουμε, που είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα για τη χώρα. Όμως ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εμείς, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έχουμε βρεθεί και άλλες φορές εδώ μέσα, πολλές φορές, σε δύσκολη θέση. Ψηφίσαμε επώδυνα μέτρα, ξεπεράσαμε όμως τους εαυτούς μας και θέσαμε ως μοναδικό στόχο τη σωτηρία της χώρας. Πάνω απ' όλα, βάλαμε την πατρίδα. Όπως σηκώσαμε το πολιτικό βάρος ως σήμερα, έτσι θα το σηκώσουμε και τώρα, να είστε σίγουροι. Γιατί αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ για τα δύσκολα. Δεν υιοθετούμε τη λογική της παρέτησης. Θα έρθουμε για άλλη μια φορά στο ύψος των περιστάσεων και θα αντέξουμε στις όποιες πιέσεις ή παροτρύνσεις για το αντίθετο, από όπου και αν αυτές προέρχονται. Αν εσείς λοιπόν, κύριοι της αντιπολίτευσης, έχετε το δικαίωμα να μας συμβουλεύετε, τάχα αγωνιώντας για τα του οίκου μας, εμείς έχουμε υποχρέωση να σας υπενθυμίσουμε το δικό σας εθνικό καθήκον. Έχετε κι εσείς εθνική ευθύνη να κάνετε τη δική σας υπέρβαση και με την ψήφο σας να στηρίξετε κι εσείς αυτή την κυβέρνηση. Το επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Είναι τώρα η ώρα, κυρίες και κύριοι, να δείξετε ότι σας ενδιαφέρει η πατρίδα και όχι η παρτίδα. Σταματήστε επιτέλους την υποκρισία. Έξω από αυτή την αίθουσα μας ζητάτε να αντέξουμε. Το ξέρετε, συζητάμε μεταξύ μας και μας ζητάτε να στηρίξουμε τις αναπόφευκτες αποφάσεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και αναγνωρίζετε τη δύσκολη πολιτική συγκυρία και την υπερπροσπάθεια που καταβάλουμε για τη σωτηρία της χώρας. Καιρός να σταματήσετε την υποκρισία, να μιλήσουμε ανοιχτά και εδώ μέσα, στο ναό της δημοκρατίας. Μέσα σε αυτή την αίθουσα να παραδεχθείτε ότι πρέπει να συμπορευτούμε. Πρέπει να πάμε μπροστά με ενότητα, πρέπει να πορευτείτε κι εσείς μαζί μας, να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί αυτό το χώμα είναι δικό σας και δικό μας. Ευχαριστούμε την κυρία Ευαγγελία Κουρουπάκη, βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ. Και στον κατάλογο τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χρήστος Μαγκούφης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για 6 λεπτά, κύριε Μαγκούφη. Τρικάλων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λιγοστοί οι βουλευτές στην αίθουσα, απευθύνω σε εσάς το χαιρετισμό.
τη συνάμα το χαιρετισμό προς τον ελληνικό λαό που αυτή τη στιγμή ακούει. Και ακούει σε κρίσιμες για την πατρίδα ώρες. Ο κόσμος, ολόκληρος, ο πλανήτης βρίσκεται σε μια τεράστια οικονομική κρίση. Τα νούμερα καταλυτικά, 92% του παγκόσμιου χρήματος είναι φούσκα. Μόνο το 8% του χρήματος αφορά την παραγωγική διαδικασία, την πραγματική οικονομία. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο έχει δημιουργήσει το οικονομικό πρόβλημα στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, κατ' επέκταση και στη χώρα μας. Βέβαια, στη χώρα μας το οικονομικό πρόβλημα δημιουργήθηκε όχι μόνο για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά και γιατί εδώ εμείς δημιουργήσαμε κατά τα τελευταία 50 χρόνια μια μεταπρατική οικονομία. Καταστρέψαμε το παραγωγικό σύστημα. Υπάρχει μια στρεβλή δομή στο παραγωγικό σύστημα. Υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη. Παντού, και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και στον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο. Παντού είναι υπαρκτή αυτή η ευθύνη. Ας αναλάβει ο κάθε πολιτικός, το κάθε κόμμα, αλλά και η κάθε συντεχνία και η κάθε κακή νοοτροπία, ακόμα και των πολιτών, το μερτικό στην ευθύνη. Αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε κρίση. Η οικονομική και η πολιτική κρίση όμως, αγαπητοί συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι παράγωγο της μεγαλύτερης κρίσης που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Της πολιτισμικής κρίσης. Καθότι το αξιακό πρόβλημα στην πατρίδα μας είναι υπαρκτό. Το αξιακό πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι υπαρκτό. Αυτή είναι η γεννησιουργός αιτία της οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Αφορά τον τρόπο σκέπτεστε, τον τρόπο συμπεριφοράς όλων μας. Και θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία μέσα από το δημοψήφισμα να ξεκινήσει μια πολιτισμική επανάσταση σε αυτόν τον τόπο, για να μπει ο καθένας στην λογική ανάληψης του μερτικού στην ευθύνη, για να είναι με τον εαυτό του εντάξει ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός και η κάθε παράταξη ότι αναλαμβάνει το μερτικό στην ευθύνη και ότι πράττει συνειδητά. Αλλά δυστυχώς οι πολιτικές εξελίξεις αναιρούν στην πράξη αυτή την προοπτική και κινδυνεύει ξανά να αιτηθεί για ακόμα μία φορά το πολιτικό σύστημα στον τόπο μας από την ύπαρξη και τη δράση των οικονομικών συμφερόντων, τα οποία είναι υπαρκτά και τα οποία από τούτο εδώ το βήμα οφείλω να καταγγείλω προς τον ελληνικό λαό. Βλέπουμε τι γίνεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κεντρικά κανάλια των Αθηνών, με την εικόνα καταλυτική, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Πάρτε για παράδειγμα το Μέγκα. Από πάνω η κυρία Τρέμη, από δίπλα του Πρετεντέρης, από παραδίπλα ο Τσίμας, από κάτω ο Υπουργός. Καπελώνουν την εξουσία. Αυτοί θέλουν να είναι η πραγματική εξουσία. Αυτοί είναι οι υπηρέτες των οικονομικών συμφερόντων. Τους καταγγέλλω. Διατυπώνουν την ενημέρωση μόνο την αρεστή σε αυτούς. Οποιαδήποτε άλλη φωνή προσπαθούν να τη στραγγαλίσουν. Επιτέλους ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Και οι πολιτικοί άντρες και οι πολιτικές γυναίκες πρέπει να αναλάβουν το μερτικό στην ευθύνη για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της πατρίδας και του ελληνικού λαού. Επιτέλους λοιπόν χρειάζεται μια ανόρθωση του πολιτικού αναστήματος σε αυτόν τον τόπο. Να πούμε όχι στα συμφέροντα. Είναι ώρα και ευθύνη. Διαφορετικά θα πάμε στον κατήφορο. Αυτή τη στιγμή κάποιοι αναζητούν ηφηγένειες. Έχουν ξεχάσει ότι η χώρα αποτελεί μια διαχρονική ηφηγένεια. Ότι η Ελλάδα είναι μια διαχρονική ηφηγένεια. Και τούτο ως παράγωγο της πράξης αυτού του πολιτικού συστήματος. Είναι καιρός να ανατραπεί αυτή η κακή πορεία της χώρας. Αυτή η κακή τακτική του πολιτικού θεάτρου. Είναι ώρα ευθύνης για την πατρίδα. Είναι ώρα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό. Και βέβαια, επειδή όλο το παγκόσμιο σύστημα είναι έτσι δομημένο όπως είναι και υπάρχουν τα προβλήματα στην Ευρωζώνη,
θα πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οφείλουν να μην καταστρέψουν το ευρωπαϊκό όραμα. Διότι οι αγώνες 60 ολόκληρων χρόνων τώρα από όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και τους πολιτικούς οφείλουν να ευδοκιμήσουν στην πορεία μιας πολιτικής ένωσης της Ευρώπης, της Ευρώπης των λαών, όχι της Ευρώπης των μονοπωλίων. Και θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό και στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Σαρκοζή, για τους οποίους δεν επιτρέπω να δίνουν ultimatum στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν να δεχτούμε το τηλεσύγγραφο, δεν δέχεται η χώρα μας τηλεσύγγραφα. Η χώρα μας πρέπει να πορευτεί στα πλαίσια της εθνικής αξιοπρέπειας, την οποία κανένας δεν μπορεί να καταστρέψει. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει κυβέρνηση και έχει πρωθυπουργό, ανεξάρτητα αν είναι αρεστός στα συμφέροντα ή όχι, ανεξάρτητα αν είναι αρεστός στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα αν είναι αρεστός και μέσα στο ίδιο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι ο θεσμικός παράγοντας ο πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτός έχει την ευθύνη να οδηγήσει τις πολιτικές εξελίξεις σε θετική κατεύθυνση χάρη της σωτηρίας της πατρίδας και του ελληνικού λαού, των συμφερόντων της Ελλάδος. Άρα λοιπόν, σε σχέση με την χρηματοδότηση της χώρας, τη βοήθεια της χώρας όσον αφορά τη συμφωνία της 26ης-27ης Οκτωβρίου, αυτό πρέπει να περπατήσει στην πράξη και να αναλυφθεί επιτέλους ευθύνης από όλο το πολιτικό σύστημα. Διαφορετικά η χώρα οδηγείται στο βάραθρο. Και χαίρομαι σήμερα που αλλάζει τη στάση ο κύριος Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν καιρός επιτέλους. Αλλά περίμενε πρώτα να υπάρξει εσωκομματική κρίση του ΠΑΣΟΚ για να καταλήξει σε αυτή τη θέση. Ντροπή! Χάσαμε πολύτιμο χρόνο, όπως χάθηκε πολύτιμος χρόνος και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν και λάθος και εκ μέρους των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τόσες πολλές καθυστερήσεις. Ήταν ενάντια στη σωτηρία της ίδιας της Ευρώπης. Πόσο είναι το μερτικό της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 1,8% συμμετοχή στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Τι θα γίνει με την Ιταλία που υπερβαίνει το 20%? Το σκέφτονται? Σκέφτονται ότι αύριο διαμορφώνονται οι καινούργιες δυναμικές στον πλανήτη με τη συμμετοχή της Κίνας, της Ινδίας και άλλων χωρών στο παραγωγικό γίγνεσθε? Πρέπει να αντιληφθούν ότι η Ευρώπη πρέπει να πορευτεί ενωμένα και όχι να έχουν συμπεριφορές διαλυτικές. Είναι πολύ εύκολο για αυτούς λένε να φύγει η Ελλάδα. Όχι, είναι λάθος. Η Ελλάδα αποτελεί, αν θέλετε, την πολιτισμική βάση ύπαρξης της Ευρώπης. Πού θα στηριχτεί η Ευρώπη? Σε ποιον πολιτισμό θα στηριχτεί η Ευρώπη? Στον ελληνικό πολιτισμό στηρίζεται η Ευρώπη και στο ρωμαϊκό δίκαιο. Έχουν ιερή υποχρέωση απέναντι στην ιστορία, απέναντι στο έθνος μας, απέναντι στην προοπτική της Ευρώπης. Είναι ηγέτες. Έχουν καταστεί. Αυτοί οι ηγέτες σήμερα έχει ασκηθεί κριτική σε αυτούς. Από ηγέτες με πολύ μεγάλο πολιτικό ανάστημα. Και οφείλουν να ακούσουν αυτές τις συνετές φωνές. Και οι δύο κάντσλερ της Γερμανίας, οι προηγούμενοι κάντσλερ της Γερμανίας, ασκήσαν την αυστηρή κριτική στις πρακτικές. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, είναι κρίσιμες ώρες. Επιτρέψτε μου λίγο. Ολοκλήρωση της σκέψης σχετικά σύντομα, κύριε Μαγκούφη. Στην τακτική της σημερινής ηγεσίας της Γερμανίας. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Έζησα 10 χρόνια εκεί. Πιστεύω στο όραμα της Ευρώπης. Δεν έχω τίποτα με τον γερμανικό λαό. Τον αγαπώ. Είμαι μισός. Είμαι Έλληνας. Στην ψυχή, στην οτροπία, στο πολιτισμικό υπόβαθρο. Μ' αρέσει όμως η οργάνωση των Γερμανών. Πρέπει να την πετύχουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα κράτος το οποίο να είναι ικανό, δίκαιο, αποτελεσματικό. Και αυτό πρέπει να γίνει πράξη. Και να ξεκινήσει γρήγορα, το γρηγορότερο δυνατόν, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, να καταθέσουν τις ουσιαστικές προτάσεις μια ουσιαστικής λειτουργίας αυτού του κράτους. Το οποίο δυστυχώς δεν είναι σωστό όπως έχει δομηθεί. Αλλά και θα πω και ένα άλλο πράγμα το οποίο αφορά όλους εμάς που είμαστε σε αυτή την αίθουσα. Ο τρόπος του νομοθετήν δεν είναι σωστός. Γιατί απεμπολούμε το δικό μας δημοκρατικό δικαίωμα να νομοθετούμε εμείς πολλές φορές όταν μετατοπίζουμε την ευθύνη στα προεδρικά διατάγματα και τότε μετατοπίζουμε αυτό την εντολή του ελληνικού λαού στην εξουσία του Υπουργού
ο οποίος μπορεί να παίρνει αποφάσεις ενίοτε που είναι κόντρα στο νομοθέτημα που ενδεχομένως ο ίδιος να έφερε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Γι' αυτό λοιπόν στο εξής χρειάζεται μια διαφορετική τακτική στο νομοθετή εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Αν έχει την καλοσύνη, ολοκληρώνεται κύριε Μαγκούφη. Το νομικό κείμενο να είναι σαφές, ρητό, κατηγορηματικό, μη επιδεικόμενο πολλαπλές ερμηνείες. Γιατί όταν επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες, τότε αρχίζει η απαρχή της διαφθοράς, είναι πολλαπλές ερμηνείες. Τότε αρχίζει η διαφθορά. Άρα λοιπόν έχουμε την ευθύνη αυτά τα οποία έρχονται εδώ μέσα να κουβεντιάζονται μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Να γίνεται ο νόμος ολοκληρωμένος και να αποδίδεται στην ελληνική κοινωνία για να λειτουργεί η ελληνική κοινωνία μέσα στα πλαίσια μια σωστή λειτουργία τη δημόσια διοίκηση. Κύριε Μαγκούφη, έχει την καλοσύνη να ολοκληρώνεται. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Για εμάς, για τον Πασόκ, αγαπητές συναδέλφοι και συνάδελφοι, η εξουσία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η εξουσία είναι τρόπος να υπηρετήσουμε την πατρίδα, τον ελληνικό λαό. Και υπ' αυτήν την έννοια, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει την εξουσία, αλλά την όποια εξουσία την οποία έχει σήμερα το Πασόκ την βλέπουμε στην λογική της ιεράρχησης, ότι πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα και ο ελληνικός λαός και μετά είναι η παράταξη. Ευχαριστούμε και κύριε Μαγκούφη. Κάτω από την παράταξη είναι και τα πρόσωπα. Δεν θα βάλουμε λοιπόν το πρόσωπο, όποιο και να είναι αυτό, ούτε πάνω από την παράταξη, ούτε και την παράταξη πάνω από την πατρίδα. Ας περιοριστούν λοιπόν οι φιλοδοξίες, οι υπαρκτές όπου και αν υπάρχουν, ας υποτάξουν κάποιοι τις προσωπικές τους φιλοδοξίες στο συμφέρον πρώτα απ' όλα της πατρίδας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Μαγκούφη. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτή Ρυθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, για 6 λεπτά. Επισήμως για 6 λεπτά, γιατί ο κ. Μαγκούφη είχε 12. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την ατιμωτική έκβαση που είχε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ηγεσία της Ευρώπης και του Δουνουτού στις Κάνες, αποδεικνύεται ότι η απόφαση να γίνει δημοψήφισμα για τη νέα Δανειακή Σύμβαση ήταν ένα γιγαντιαίο ιστορικό λάθος. Μια απόφαση που πάρθηκε με προσωπικά και καιροσκοπικά κριτήρια. Ανεδαφική, άκερη, ασύμβατη με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Ασυνεπής προπαντός προς τα ευρωπαϊκά κεκτημένα δεκαετιών. Γιατί αυτά θα διακύβευε την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη ή ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη. Παράλληλα, ήταν μια αρρηβίστικη κίνηση που εξέθεται τους πολιτικούς θεσμούς έναντι μιας κοινωνίας που ζητά απεγνωσμένα απαντήσεις στα τεράστια προβλήματά της. Δυστυχώς, εντείνατε την αβεβαιότητα. Απαντήσεις αποτύχατε να δώσετε. Γι' αυτό τη ζητήσατε από τους άλλους. Ζητήσατε από το Κοινοβούλιο ψήφο εμπιστοσύνης για να αποκατασταθεί το έλλειμμα αξιοπιστίας και νομιμοποίησής σας. Θελήσατε να μας κάνετε κοινωνούς της ανευθυνότητάς σας. Συνένοχους στο λάθος. Θέσατε δε θέμα συλλογικής ευθύνης, τη στιγμή που εσείς οι ίδιοι, εδώ και 2 χρόνια, έχετε αποτύχει παταγωδώς να ανταποκριθείτε στις όποιες ευθύνες σας. Μετρήστε πόσες φορές μας σώσατε, για να έρθετε μετά από λίγο και να θέσετε θέμα νέας σωτηρίας και περισσότερων οδυνηρών μέτρων. Μετρήστε πόσες φορές άλλα είπατε και άλλα κάνατε. Στην αρχή ήταν ένα πιστόλι που δήθεν θέλετε να έχετε στο τραπέζι. Μετά το πιστόλι εκπυριστοκρότησε με θύμα την Ελλάδα και τους πολίτες της. Έτσι ήρθε το μνημόνιο και άρχισαν οι περιπέτειες. Εσείς συνεχίζετε να διαξιτοκραυγάζετε κάθε φορά με κάθε νέα συμφωνία. Εκβιασμοί, διλήμματα, ψέματα, πολλά ψέματα, ελάχιστη δουλειά και πάλι πανηγυρισμοί για κάθε υποτιθέμενη σωτηρία. Αυτό ήταν το επικοινωνιακό σας μοτίβο. Στην πραγματικότητα, αυτά τα 2 χρόνια υποθηκεύσατε το μέλλον της χώρας. Και αυτό, για εμάς τους νεότερους ιδιαίτερα, είναι πραγματικά μεγάλο βάρος. Απορριθμίσατε τη μεσαία τάξη, γονατίσατε τον επιχειρηματικό κόσμο, στεγνώσατε την αγορά από χρήμα. Φέρατε σε απόγνωση χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Καταδικάσατε σε ανέχεια τους συνταξιούχους, κάνατε την Ελλάδα φτωχότερη σε πλούτο, προοπτική και αξιοπιστία. Αυτός είναι ο απολογισμός των ημερών σας. Γι' αυτό, σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή, μην μιλάτε καλύτερα για ευθύνες. Εσείς που την επόμενη μιας, όπως την παρουσιάζετε, μεγάλης επιτυχίας στις Βρυξέλλες, με αλλοπρόσαλλους τακτικισμούς, σφυροκοπήσατε το ευρώ. Βυθίσατε στο κόκκινο τα διεθνή χρηματιστήρια, απειλήσατε
όλες τις ευρωπαϊκές μας κατακτήσεις, δημιουργήσατε σκηνικό πολιτικής ανομαλίας. Κι όμως επιμένατε μέχρι να σας τρίξουν τα δόντια στις κάνες. Παίξατε τα ρέστα σας, όπως είπε με απίθμενο κινησμό υπουργός της κυβέρνησής σας. Παίξατε κορώνα γράμματα, όλα για όσα είχατε δεσμευτεί δήθεν με αυταπάρνηση πολιτική και θυσιάζοντας το πολιτικό σας κόστος. Δείξατε ότι ουσιαστικά αδιαφορείτε για το μεθυσοπρόθεσμο, την απόφαση της 26ης Αυγούστου, την εκταμείευση της έκτης δόσης. Παρά την άτακτη υποχώρηση, το ιστορικό σας λάθος δεν παραγράφεται. Αποδεικνύει ότι στην πιο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα ρισκάρατε για να μείνετε στην εξουσία, ακόμα και αν αυτό προϋπέθεται να εμβολήσετε την πολιτική σταθερότητα και να υπονομεύσετε την ευρωπαϊκή προοπτική της. Πριν κλείσω, επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες για τον μύθο που σταθερά καλλιεργείται περί συνένεσης. Με δραματικό ύφος, όσες φορές τα βρίσκεται σκούρα, αποποιήστε των ευθυνών σας, επικαλούμενοι την ανάγκη ευρείας συνένεσης. Μια συνένεσης την οποία ουδέποτε πιστέψατε. Θα μείνει στην ιστορία η μπλόφα του Ιουνίου ότι δήθεν θα παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συγκυβέρνησης, όπως θα μείνουν και οι πρόσφατες αστιότητες ότι δήθεν ήθελε να συνοδεύεται στη Σύνοδο των Βρυξελών από τον πρόεδρο κ. Σαμαρά, ώστε να υπάρχει κοινό εθνικό μέτωπο διαπραγμάτευσης, ενώ την προηγούμενη, με προσβολές στην κοινοβουλευτική ομάδα, υπέσκαπτε ο ίδιος κάθε τέτοια προοπτική. Δεν ξέρετε καν την έννοια της συνένεσης, δεν σας είναι οικία, δεν είναι στον αξιακό σας κώδικα. Συνένεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και 2 χρόνια ψηφίζει νομοθετήματα που θεωρεί ωφέλιμα για τον τόπο, χωρίς να φοβηθεί κανένα πολιτικό και κοινωνικό κόστος. Εσείς είστε εκείνοι που πολιτεύεστε κουνώντας το δάχτυλο στην κοινωνία. Νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα, μόνο εσείς και κανένας άλλος. Αυτή είναι η θεώρησή σας για το ρόλο σας και με αυτά τα μυαλά κάνετε μαθήματα συνένεσης. Το επικοινωνιακό σας κόλπο δεν ξεγελά πλέον κανέναν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαλύετε τη χώρα για να εξυπηρετήσετε τα κομματικά σας συμφέροντα. Έχετε προκαλέσει κενό αξιοπιστίας στο εξωτερικό, κενό ηγεσίας στο εσωτερικό. Είστε πλήρως ανίκανοι να εγγυηθείτε σταθερότητα. Ανίκανοι να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας έναντι ενός συσχετισμού που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε για να κυδεμονεύει τη χώρα μας. Ανεύθυνοι και άμυροι των επιπτώσεων που θα έχουν οι επιλογές σας. Δραματικά εκτεθειμένοι και μόνοι. Σε μια Ευρώπη που δεν συγχωρεί τυχοδιοκτισμούς και υπαξίπα. Δημιουργείτε προβλήματα αντί να τα λύνετε. Είστε σε πανικό και σπέρνετε τον πανικό όπου βρεθείτε. Σταματήστε λοιπόν να αγοράζετε χρόνο για τον εαυτό σας και κοιτάξτε επιτέλους την ίστατη αυτή στιγμή το συμφέρον της χώρας. Παραιτηθείτε. Η άμεση προσφυγή στις κάλπες είναι πλέον ύψιστη εθνική ανάγκη. Μια μεταβατική κυβέρνηση που θα φέρει σε πέρας την αναγκαία για την παραμονή μας στο ευρώ ψήφιση της Δανειακής Σύμβασης που αποφασίστηκε στην Ευρώπη το 26 Οκτωβρίου και την εκταμείευση της έκτης δόσης είναι μέχρι τότε η μόνη ασφαλής λύση. Η μόνη εγγύηση ότι θα συνεχιστεί ομαλά μια ευρωπαϊκή πορεία για την οποία τόσο έχει κοπιάσει αυτή η χώρα στο παρελθόν και την οποία δεν νοείται να ανταλλάζει κανείς με κανένα προσωπικό ή κομματικό όφελος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό διακόπτουμε για 2 ώρες και συνεχίζουμε το κατάλογο των ομιλητών. Σας ευχαριστώ.